Θέλω να καλωσορίσω σήμερα στη συχνότητα τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδί, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής νομικής σχολής στο Αριστοτέλειο, νομικός μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Κουρουνδί. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς, στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Μια μικρή διόρθωση, επιτρέψτε μου, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είμαι διδάκτορας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκω και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που αναφέρθηκε προηγουμένως. Μάλιστα. Ορίστε. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα με κάτι που επιμένουμε από την αρχή, από χθες κιόλας το λέμε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης είναι στο σκληρό πυρήνα του συντάγματος, δεν είναι τρία πουλάκια κάθονταν. Εδώ πώς έτσι ξαφνικά με ένα νόμο πάει και το παλιάμπελο? Να πω εξ αρχής ότι ούτως ή άλλως με βάση την ιεραρχία των κανόνων δικαίου που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε σύγχρονη ένομη τάξη, το Σύνταγμα υπερισχύει σε σχέση με τους τυπικούς νόμους, σε σχέση με τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή. Είναι ο ανώτερος νόμος, γι' αυτό πολλές φορές λέγεται και θεμελιώδης νόμος, και γι' αυτό το λόγο οι νόμοι θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και όχι το αντίθετο. Το άρθρο 16 λοιπόν δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από την κοινή νομοθεσία. Και αυτό που ορίζει το άρθρο 16, παράγραφος 5, ως προς το θέμα που συζητάμε σήμερα, είναι ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Εδώ έρχεται τώρα το Υπουργείο Παιδείας, εναρμονιζόμενο προφανώς με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και αναφέρατε προηγουμένως, και στέλνει κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις που δημοσιεύθηκαν από χθες σε όλα τα δημοσιογραφικά μέσα, και αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι ότι αυτό το άρθρο είναι απαρχαιωμένο, άρα είναι απολυθωμένο όπως λέγεται, και άρα θα πρέπει να ερμηνευτεί υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Προσέξτε, εδώ η ερμηνεία την οποία επικαλείται είναι ότι αυτό το οποίο απαγορεύεται είναι η σύσταση νέων πανεπιστημίων και όχι τέτοιου χαρακτήρα που να μην είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και άρα επιτρέπει το να έρθουν παραρτήματα πανεπιστημίων, αλλοδαπών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό με βάση αυτή τη διάταξη που σας ανέφερα προηγουμένως ούτε γραμματικά προκύπτει, ούτε από οποιαδήποτε άλλη άποψη, δηλαδή από τον σκοπό του συντακτικού νομοθέτη ή από άλλου είδους συστηματική ερμηνεία, μπορεί να συναχθεί ότι εκείνο που απαγορεύεται είναι η σύσταση. Γιατί αυτό που λέει το άρθρο όπως σας το διάβασα είναι ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα, όχι ότι η σύσταση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από ιδιώτες απαγορεύεται. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, επειδή βάλατε μερικά ζητήματα και δικαίως, καταρχάς να πω ότι συνεχίζεται αυτό το μότο. Το Υπουργείο ρωτά τον εαυτό του και απαντά για λογαριασμό του, το διανέμει σε όλα τα μέσα και μάλιστα με την υποσημείωση να μεταδοθεί ως έχει. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Γράψαν τις ερωτήσεις, γράψαν και τις απαντήσεις. Τα υπόλοιπα σε μια ελεύθερη συζήτηση, φαντάζομαι, με τον Υπουργό. Όμως έχετε δίκιο, μέσα σε ερωτήσεις και απαντήσεις λέει ότι το Σύνταγμα δεν είναι κάτι στεγνό, δεν είναι κάτι ξερό, δεν είναι κάτι απαρχαιωμένο και στην πορεία μεταλλάσσεται. Συγγνώμη, επειδή αυτό το Σύνταγμα έχει τσαλαπατηθεί ούκο λίγες φορές και δεν είναι μόνο τα μνημόνια. Το να το λες τόσο χυδαία ότι δεν είναι κάτι αποστηρωμένο, γι' αυτό δεν γίνονται οι αναθεωρήσεις.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι στην καρδιά του ίδιου του συνταγματικού προβληματισμού και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας θυμάτω ότι το λέτε εσείς ως απλός πολίτης, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία, παρότι το Υπουργείο θέλει να την εμφανίσει ότι είναι πρόσφατη, νέα και φρέσκια, υπάρχει πάνω από 100 χρόνια στη συνταγματική θεωρία. Και θα το πω τώρα με λίγο απλά λόγια για να είμαι κατανοητός. Η εκάστοτε εξουσία και η εκάστοτε κυβέρνηση, και όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, που ήθελε να κάνει το Σύνταγμα λάστιχο, επικαλούνταν δυναμικές ερμηνείες, το ότι ο κόσμος αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν και άρα δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στον τύπο κλπ. Κλπ. Έτσι ώστε να υπερκεράσει κάποιες δεσμεύσεις τις οποίες είχε. Μάλιστα. Τόσο απλά, τόσο χαλαρά. Ενώ αντίθετα, αυτό το οποίο είναι η κολλημένη ή προσκολλημένη στο γράμμα του συντάγματος, στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι οποίοι διαφυλάσσουν αυτό που λέμε στη συνταγματική ορολογία τον εγγυητικό του χαρακτήρα ως προς τα δικαιώματα. Κοιτάξτε, έτσι όπως το ξετυλίξατε και εξηγήσατε γιατί το ερμηνεύουμε ότι αφού δεν φτιάχνουμε νέο πανεπιστήμιο, αλλά παράρτημα, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι μου θυμήσατε μία διαφήμιση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είστε και μικρότερος, που έλεγε Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη στο Βόλο, Σαράφη στην Αθήνα, τώρα και στο Παρίσι. Κάπως έτσι θα πάμε αρχικώς. Η πατέντα λέγεται παράρτημα. Στην πράξη όμως, γιατί από σήμερα το πρωί βλέπω εδώ και έναν επικοινωνιακό καταιγισμό, το Διεθνούς Φήμης Columbia ετοιμάζεται για ίδρυμα στην Ελλάδα. Και εδώ το βασικό επιχείρημα, και πάω στο πολιτικό πια, κύριε Κουρουνδή μου, είναι ότι επιτέλους θα αποκαταστήσουμε μια ιστορική ανορθογραφία, θα λειτουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, ελεύθερα, ιδιωτικά, πέστε τα όπως θέλετε, θα κρατήσουμε τα παιδιά που φεύγουν έξω και θα σπουδάζουν εδώ. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Να σας πω, αφενός, εφόσον μιλάμε ευρύτερα, να πω ότι υπάρχει μία προφανής λαθροχειρία από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης, η οποία είναι η ίδια με την κυβερνητική πλειοψηφία της προηγούμενης τετραετίας, διότι στην προηγούμενη τετραετία αυτό το οποίο έγινε ήταν ότι ενώ άνοιξαν, το λέω με απλά λόγια, οι προϋποθέσεις και άρα η δυνατότητα φοίτησης στα κολέγια, την ίδια στιγμή για την είσοδο στα πανεπιστήμια μπήκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής που άφησε πολλά παιδιά έξω από τα πανεπιστήμια. Αυτό τι σήμαινε πρακτικά? Σήμαινε ότι έχεις λεφτά. Μάλιστα. Έχεις λεφτά, μπορείς να πας στο κολέγιο και ας είσαι και του 0 και του μείον 10. Θέλεις να δεν έχεις λεφτά, θα πρέπει να πας στο δημόσιο πανεπιστήμιο και αν είσαι καλός. Αλλά το αν είσαι καλός για τον πλούσιο δεν ισχύει, ισχύει μόνο για τον φτωχό. Αυτή είναι η ανισότητα η οποία παρήχθη πρόπερση και πλέον έρχεται πάνω σε αυτήν μια νέα ανισότητα η οποία θα προκύψει, ένα νέο επίπεδο ανισότητας το οποίο θα προκύψει εάν ισχύσουν και εφαρμοστούν οι διατάξεις για την ίδρυση των λεγόμενων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Κύριε Κουρουνδή, εσείς καλά κάνετε και το θέτετε. Σου λέει όμως ο αντίλογος, μα εδώ είναι μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά αλλά μη κερδοσκοπικά, δεν είναι ιδιωτικά, είναι ελεύθερα και εν πάση περιπτώσει το κάνουμε όπως το κάνει η Κύπρος, βρε αδερφέ. Γιατί παθαίνουν σοκ οι πανεπιστημιακοί ακούγοντάς το? Και υπάρχει και ένα χειρότερο επιχείρημα. Ξέρετε λίγο ποιοι αντιδρούν, αυτοί που πάνε και διδάσκουν στην Κύπρο και κονομάνε. Βεβαίως για τα οικονομικά στα ελληνικά πανεπιστήμια κουβέντα, αλλά τέλος πάντων θέλω να μου πείτε πώς θα ακούτε όλο αυτό. Κοιτάξτε, αφενός δεν θεωρώ ότι η Κύπρος αποτελεί το εκπαιδευτικό παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε και ότι στην Κύπρο το Σύνταγμα δεν προβλέπει μια τέτοια είδους απαγόρευση. Άρα το να χρησιμοποιείς το συνταγματικό επιχείρημα, να κάνεις τον παραλληλισμό με την Κύπρο, αλλά να ξεχνάς ότι η Κύπρος έχει ένα άλλο σύνταγμα, αυτό τουλάχιστον στο σκέλος στη συνταγματική διάσταση του ζητήματος καταλαβαίνετε ότι είναι μεθοδολογικά εσφαλμένο. Έτσι, με άλλα κριτήρια κρίνουμε τη μία περίπτωση και με άλλα την άλλη.
Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε λίγο τι σημαίνει μια τέτοια λειτουργία και για τους φοιτητές και για την για το πανεπιστήμιο συνολικότερα. Αυτό το οποίο γίνεται ήδη, αλλά πολύ περισσότερο στην Κύπρο, στην οποία αναφερθήκατε, είναι ότι τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σταδιακά στην πράξη σε επαγγελματικές σχολές, οι οποίες δεν προάγουν πλέον την κοινωνική κινητικότητα στο πλαίσιο της οποίας το παιδί ενός φτωχότερου μπορούσε να σπουδάσει και άρα να βελτιώσει τη θέση του σε αυτό που λέμε κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, να αποκτήσει μια καλύτερη δουλειά από τους γονείς του, δηλαδή με απλά λόγια. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι εξοικειώνει τους φοιτητές με τις ποικίλες πολιτικές ευέλικτης εργασίας που και την απουσία πλέον της μόνιμης και σταθερής εργασίας, άρα σε μια νέα θέση τους στο εργασιακό τοπίο. Να το πω με απλά λόγια για να είμαι κατανοητός. Η ευελιξία αυτή στα πανεπιστήμια είναι και η ευελιξία την οποία θα βιώσουν στην ίδια την εργασία οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μοντέλο όχι απλά του φοιτητή που οραματίζεται η κυβέρνηση, αλλά και του αυριανού εργαζόμενου. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά όσοι και όσες έχουμε παιδιά και θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν και φυσικά και μετά να δουλέψουν. Χρειάζεται να το έχουμε αρκετά βαθιά στο μυαλό μας. Μου λέει εδώ, γιατί εδώ μετέχουν και οι ακροατές, πρέπει να σας πω, κύριε Κουνουδή, μου λέει ένας φίλος, ο Βασίλης. Καλημέρα, πέστε, λέει, στον κύριο καθηγητή, ότι ήδη ετοιμάζονται τα νέα τραπεζικά προϊόντα για τους μη δυνάμενους. Δάνεια για να σπουδάζουν τα παιδιά. Και ονόν νοήτο. Και μετά δάνεια απευθείας στα παιδιά. Ξανά ονόν νοήτο. Για να δουν τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν παρέμβει δύο πρόεδροι Αμερικανοί και δεν το έχουν λύσει με τα φοιτητικά δάνεια, που γίνεται το όλα να δεις πάει ο άλλος 50 χρόνια και τα ξεπληρώνει ακόμη. Αυτά μου λένε εδώ. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστή και κέρια η παρατήρηση αυτή και πραγματικά σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο, ειδικά όπως εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, παράγεται μια σχέση εξάρτησης η οποία συνεχίζεται μετά από... και υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα, επιτρέψτε μου να το πω με ένα παράδειγμα απλό. Είναι ο φοιτητής ο οποίος σπουδάζει, ας πούμε, φαρμακευτική στο ΧΙ Πανεπιστήμιο, έχει πάρει το φοιτητικό δάνειο από το, για να σπουδάσει το πανεπιστήμιο το οποίο χρηματοδοτεί η ΧΙ Φαρμακοβιομηχανία. Μετά θα πάει να δουλέψει σε αυτή τη φαρμακοβιομηχανία για να ξεπληρώσει και τα αποτελέσματα της έρευνάς του και εντός του πανεπιστημίου και εκτός μετά θα ελέγχονται από αυτή τη φαρμακοβιομηχανία και ξέρουμε παραδείγματα στα οποία έχει μπλοκαριστεί έρευνα γιατί δεν συνέφερε τους χρηματοδότες. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ επίκαιρο σε σχέση με αυτά που ζούμε που αφορά την ακαδημαϊκή ελευθερία. Επειδή αναφέρθηκε ο άνθρωπος, ο ακροατής σας, στα αμερικανικά πανεπιστήμια, αυτή τη στιγμή στα αμερικανικά πανεπιστήμια υπάρχει ένα κυνήγι της ακαδημαϊκής ελευθερίας πανεπιστημιακών, ακόμα και Εβραίων, οι οποίοι εκφράστηκαν ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Μάλιστα. Αυτό, οι χρηματοδότες τους, πολλοί από τους χρηματοδότες τους, απείλησαν να αποσύρουν τις χρηματοδοτήσεις τους από τα πανεπιστήμια και με αυτόν τον τρόπο η αγορά επέβαλε μια ισχυρότατη λογοκρισία. Προσέξτε, όχι ότι κάνανε οι καθηγητές στο μάθημα προπαγάνδα υπέρ του Α ή του Β, υπέρ των Παλαιστινίων παραδείγματος χάρη, αλλά για αναρτήσεις στα social media, για κοινωνική δράση, για συμμετοχή σε διαδήλωση εκτός του πανεπιστημίου. Ακόμα και σε αυτά υπάρχει έλεγχος με αυτόν τον τρόπο. Έλεγχος μέσω της χρηματοδότησης, ότι εγώ δεν χρηματοδοτώ το πανεπιστήμιο σου για να έχεις τον Γκουρουνδί και να βγαίνει να υπογράφει κείμενο καταγγελίας της εισβολής και των βομβαρδισμών στο νοσοκομείο της Γάζας. Μάλιστα. Το είπατε με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κόντρα ερώτηση από το φίλο το Θάνο.
Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, λέει κύριε Κουρουνδή, λειτουργεί σαν ιδιωτικό, πληρώνουν δίδακτρα. Το ελληνικό κράτος δέχεται τα ιδιωτικά πτυχία από πανεπιστήμια του εξωτερικού με μία διαδικασία. Είναι κακό να δημιουργηθούν και στη χώρα μας ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα ελέγχονται από το ελληνικό κράτος και θα πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές για να δίνουν αναγνωρισμένα πτυχία? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι συμβαίνει αυτό στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έχει κρυθεί, κατά τη γνώμη μου, με μια αμφιλεγόμενη απόφαση του διοικητικού εφετείου πατρών το 2010, ότι είναι συνταγματική επιβολή των διδάκτρων στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ωστόσο, πραγματικά μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και ως διδάσκον στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, ότι τα δίδακτρα αυτά δυσκολεύουν την πρόσβαση πολλών ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν για τους ΑΒ συνήθως κοινωνικούς λόγους τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Μάλιστα. Και έρχονται να σπουδάσουν στα 40, στα 45, στα 50, πάνω κάτω στη δική μας ηλικία δηλαδή, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, διεκδικώντας μια δεύτερη ευκαιρία είτε στη γνώση, είτε και για μια εξέλιξη καλύτερη στην εργασία τους. Εγώ διδάσκω, ας πούμε, στο τμήμα δημόσιας διοίκησης. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν από ΔΕ να γίνουν ΠΕ και μπαίνουν στη διαδικασία των σπουδών. Αυτό θα πρέπει να ματώσουν και ματώνουν. Μας το λένε καθημερινά. Κάποιοι χάνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους, που δεν είναι τεράστια, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη συνθήκη. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ ότι αντικειμενικά αποτελεί μια ανισότητα. Άρα μας λέτε, το παράδειγμα το έχουμε ήδη μέσα στην πόρτα μας, και αν θέλαν πραγματικά το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο να μην λειτουργεί ως ιδιωτικό, ας συμβάλαμε να λειτουργήσει ως δημόσιο με χρηματοδοτήσεις, όπως όλο το δημόσιο σύστημα των πανεπιστημίων θέλει χρηματοδοτήσεις. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι έχουμε το χαμηλότερο μέσο όρο, κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού λέμε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καμαρώνουμε, στον προϋπολογισμό για την ΕΚΠΕ. Αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε όμως για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εδώ κάποιοι μου λένε, το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, είναι δυνατόν να ισχύει, κύριε Κουρουνδή? Δηλαδή, για τον πατέρα της και για τη μάνα τους θα έρθουν εδώ πέρα τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα? Εδώ ακριβώς είναι πολύ εύλογος ο προβληματισμός των ακροατών, των ακροατριών σας, γιατί προφανώς κανένας δεν κινείται με διαφορετικό στόχο. Υπάρχει διαφορά στη νομική μορφή ανάμεσα σε μια εμπορική εταιρεία και σε ένα ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, τα αγοραία κριτήρια, τα κριτήρια αγοράς, είναι τα εκείνα τα οποία πριτανεύουν, και σας είπα ότι υπάρχουν πιο έμεση τρόποι μέσα από τους οποίους μπορεί να αντλήσει όφελος κάποιος, οικονομικό όφελος εννοώ, ιδρύοντας ένα τέτοιου είδους ίδρυμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι καν μόνο τα χρήματα από τα ιδρύματα. Μπορεί να είναι μια έρευνα η οποία γίνεται προς όφελος ή με προσανατολισμό ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό το να κάνεις κάνεις γενικές σπουδές νομικής, παραδείγματος χάρη, και διαφορετικό να υπάρχει ένας προσανατολισμός προς την κάλυψη ενός κλάδου που στην αγορά αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Νομίζω ότι καταλαβαινόμαστε. Μάλιστα. Νομικές υπηρεσίες στους ηλεκτρονικούς πληκτριστηριασμούς. Μεγάλο funds και services χρηματοδοτεί, γιατί θέλει μία έρευνα πώς θα γίνονται πιο γρήγορα οι πληκτριασμοί. Λέω εγώ παράδειγμα. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα. Μπορεί αυτό να είναι ένα μεταπτυχιακό. Διαμορφωμένο με έναν τρόπο, να καταλαβαίνουμε, αλλά ένα μεταπτυχιακό πολύ καλό. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε πού πάει το πράγμα. Μου λέει εδώ ο Θεμιστοκλής, χρόνια πολλά Θεμιστοκλή, γιορτάζει σήμερα. Κύριε Κουρουνδή, λέει, η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη δεν καλύπτει πάνω από το 15% των εκπαιδευτικών αναγκών. Και σας πληροφορώ, αν δεν το ξέρετε, ότι στη Γερμανία αυτά τα πτυχία λέγονται τα αγορασμένα πτυχία. Υπάρχει έκφραση στη Γερμανία.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Βέβαια, η έκφραση των αγορασμένων πτυχίων υπάρχει και στην Ελλάδα για διάφορα πτυχία, ιδιαίτερα πανεπιστημίων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ιδίως τα πρώτα χρόνια μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, που στην κοινή γλώσσα, τουλάχιστον σε εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, το έχω ακούσει πολλές φορές το αγορασμένα πτυχία, και πραγματικά αποτυπώνει κάτι σε σχέση με το επίπεδο αυτών των πτυχίων. Από εκεί και πέρα, ως προς την Ευρώπη, συνομολογώ με αυτό στο οποίο λέει. Εδώ υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης ένας εκλεκτικισμός ως προς τα επιχειρήματα. Δηλαδή, όταν θέλει να επιχειρηματολογήσει υπέρ της ίδρυσης τέτοιου είδους ιδρυμάτων, λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν και αλλού. Δεν κάνει το ίδιο όταν θα συγκρίνει τη δημόσια χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων από το κράτος. Mm-hmm. Αντίστοιχα, όταν πέρσι-πρόπερσι ήθελε να είχε ψηφίσει τον νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν έλεγε ότι πουθενά αλλού στον κόσμο, σε καμία δημοκρατική χώρα, δεν υπάρχει αστυνομία η οποία να λειτουργεί εντός των ιδρυμάτων, όχι υπό τον έλεγχο των ιδρυμάτων, έτσι, αλλά εντός υπό τον σώμα της ελληνικής αστυνομίας, όπως ήταν η λεγόμενη πανεπιστημιακή Κοιτάξτε, αστυνομία κύριε εδώ. Κουρουνδί, τώρα. Άρα, έχω εδώ τη φίλη μου την Νικολέτα που έχει ένα ωραίο ερώτημα, αλλά πώς η μπάλα θα χαθεί και θα πάει στην εξέδρα κυριολεκτικά. Το ερώτημα είναι ωραίο, απλά θέλω να πω στην Νικολέτα, είναι άλλο θέμα να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και από τις δύο πλευρές εντός των δημοσίων πανεπιστημίων και πώς θα τα στηρίξουμε, θα τα χρηματοδοτήσουμε και πώς θα μπουν όροι και κανόνες να αλλάξουν πολλά πράγματα που είναι ενδεχομένως αρνητικά και που το ίδιο το κράτος θα καλλιεργεί να είναι αρνητικά, θέλω να πω. Και άλλο θέμα, επειδή συμβαίνουν αυτά στα δημόσια πανεπιστήμια, να κάνουμε ιδιωτικά. Λέει εδώ η Νικολέτα, να συζητήσουμε, λέει, κύριε Κουρουνδί, για τον νεποτισμό στα κρατικά πανεπιστήμια και τα υπέρογκα κονδύλια που ξοδεύονται για ταξίδια καθηγητών και μελών των οικογενειών τους, αντί της έρευνας και της ανάπτυξης των πανεπιστήμιων. Ο κύριος Κουρουνδής, ευχαρίστως να το συζητήσει. Αλλά αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε, ειλικρινά, αγαπητή Νικολέτα, θέλω να σου πω ότι πίσω από αυτό θα έρθει η ώρα που τα πτυχία θα τα παίρνετε στο σπίτι, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος. Θα λέγονται εκπαίδευση δια της τηλεματικής, πια σταυγό και κούρευτο, αρκεί να έχεις στην κάρτα σου το ποσό που θέλεις για να σου έρχεται στο σπίτι το πτυχίο. Ελάτε, κύριε Κουρουνδί. Θα κάνω ένα παραλληλισμό ακριβώς για να μην χαθεί η μπάλα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με το εξής. Υπήρχαν πριν από 15, 20, 25 χρόνια παθογένειες στη ΔΕΗ, γραφειοκρατία, είχαμε χάσει χρόνο πολλές φορές και δεν γινόταν η δουλειά μας, σαφέστατα. Χρησιμοποιούνταν αυτές οι παθογένειες και λέγανε να κάνουμε ιδιωτική τη ΔΕΗ, να απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας, να γίνει και θα γίνει πιο φτηνή και πιο ποιοτική. Ας θυμηθούμε τώρα και ας ελέγξουμε τι είναι καλύτερο, κοιτάζοντας λίγο τους λογαριασμούς του ρεύματος και προσπαθώντας να λύσουμε τις εξισώσεις μεταξύ των πολύχρωμων τιμολογίων, και ας αναλογιστούμε αν ήταν καλύτερη η δημόσια ΔΕΗ, και θα το πω ακόμα πιο προκλητικά, το κρατικό μονοπόλιο της ΔΕΗ, ή αν τώρα που είναι το καρτέλ των παρόχων, που είναι στην πραγματικότητα ένα κλειστό ολιγοπόλιο ολιγαρχών, εξυπηρετεί περισσότερο και την τσέπη μας και την ποιότητα της ενέργειας που έχουμε και το περιβάλλον ακόμα. Κάνουμε αυτό τον παραλληλισμό, τότε θα δούμε το ίδιο πράγμα και στα πανεπιστήμια. Όχι ότι δεν υπάρχουν παθογένειες, προφανέστατα και υπάρχουν, και αυτές που είπε η Νικολέτα είναι μόνο κάποιες από αυτές που υπάρχουν. Σωστά. Μπορώ να πω και πολλές περισσότερες. Αλλά αυτή η κατάσταση θα γίνει χειρότερη αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό έτσι θα πρέπει να το εξετάζουμε. Ρωτάει κάποιος εδώ. Πιστεύετε, κύριε Κουρουνδί, ο Θάνος το λέει, ότι δεν θα βοηθηθεί η έρευνα στη χώρα μας μέσω και της λειτουργίας ιδιωτικών, θα βγουν τα κόμματα εκτός των πανεπιστημίων που είναι σήμερα
Και μάλιστα στον ανταγωνισμό θα χρηματοδοτηθεί και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Γιατί το βλέπουμε, λέει, αρνητικά? Ναι, το βλέπουμε αρνητικά. Προσπάθησα να το εξηγήσω προηγουμένως, διότι αφενός ο ανταγωνισμός δεν είναι το κριτήριο το οποίο θα πρέπει να έχουμε στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια, δηλαδή στις κοινωνικές επιστήμες το να κάνεις μια έρευνα σε σχέση με το σύγχρονο κράτος ή στη νομική σε σχέση με τη γενική θεωρία του δικαίου δεν φέρνει λεφτά σε σχέση με το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε εσείς προηγουμένως αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα funds. Αυτό σημαίνει ότι η εμπλοκή της αγοράς στην έρευνα αλλοιώνει και την ίδια την έρευνα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στον προσανατολισμό της, στο τι ερευνούμε, και δεύτερον, πολλές φορές ακόμα και στα αποτελέσματά της. Ότι αν δεν μας βολεύουν τα αποτελέσματα, θάβεται η έρευνα. Αυτό ιδίως σε σχολές των λεγόμενων θετικών επιστημών. Μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχει ο ανταγωνισμός δεν θα βοηθήσει στο να χρηματοδοτηθούν από το κράτος τα δημόσια πανεπιστήμια, μου λένε εδώ, και να είναι ανταγωνιστικά. Ας πούμε λοιπόν ξέρω ότι μπαίνουμε στο κεφάλαιο των ανταγωνισμών. Εγώ θα βάλω μία παράμετρο, την στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης. Δηλαδή θα λειτουργούν, λέει, τα ιδιωτικά. Λένε ότι θα χρειάζονται 30 καθηγητές τουλάχιστον για τη δημιουργία τους. Αυτοί οι καθηγητές πιστεύουμε θα έρθουν από παραρτήματα ή θα απογυμνωθούν τα δημόσια από το προσωπικό τους με deal που θα γίνονται χρυσοφόρα. Άρα για ποιο ανταγωνισμό, λέει, έστω και έτσι στεγνά, δημόσιων ιδιωτικών? Κοιτάξτε, ως προς τον ανταγωνισμό, δεν θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός, εκτός από αυτό που είπα ότι δεν είναι κριτήριο, το παράδειγμα της ΔΕΗ που σας είπα προηγουμένως είναι ένα άλλο. Είναι μια άλλη διάσταση σε σχέση με το τι σημαίνει ολιγοπόλιο. Ένα τρίτο στοιχείο όμως αναφορικά με αυτό είναι τα... Μου έκανε εντύπωση ειλικρινά στις ερωτήσεις του απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας τα χαμηλά ακαδημαϊκά στάνταρτ. Δηλαδή λέει και μάλιστα εμφατικά ότι κοιτάξτε αυτοί οι οποίοι θα κάνουν, θα διδάσκουν σε αυτά τα ιδρύματα θα είναι κάτοχοι διδακτορικού. Χαίρο πολύ, δηλαδή, ειλικρινά, πραγματικά. Αν είναι δυνατόν να μην έκαναν κάτοχοι διδακτορικού. Κάποιος ο οποίος θέλει τώρα να γίνει, να εκλεγεί στη χαμηλότερη βαθμίδα που είναι επίκουρος καθηγητής στο ελληνικό πανεπιστήμιο, χρειάζεται όχι απλώς διδακτορικό, χρειάζεται και τριετή διδακτική εμπειρία, χρειάζεται να έχει μία σειρά από δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Σε εμάς δεν μπορεί πρακτικά κάποιος να γίνει αν δεν έχει γράψει τουλάχιστον και εκδώσει τουλάχιστον δεύτερο βιβλίο εκτός από την διδακτορική του διατριβή. Και εδώ θεωρείται ότι ναι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, μεγάλη εγγύηση το ότι θα έχουν διδακτορική διατριβή. Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω και άλλο πίσω από αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σιγά σιγά καλόν είναι όταν ερχόντουσαν να σπάσουν τα κρατικά μονοπόλια, δεν γινόντουσαν οι κουβέντες έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η λειτουργία δεν θα δημιουργήσει από τη μία πολλών ταχυτήτων πτυχία, από την άλλη μια ευκολία πρόσβασης των μεγάλων πολυεθνικών σε κατόνομα πτυχιούχους, άρα φθηνότερο κόστος από το να είναι ένας κάτοχος πτυχίων με τίτλους πολύ αξιολογότερους? Θα είναι και ο ένας πτυχιούχος και ο άλλος πτυχιούχος, θα διαλέξω το χαμηλότερο πτυχίο, θα μου στοιχίσει λιγότερο και θα τον αξιοποιήσω όπως θέλω εγώ. Δεν μπαίνει έτσι το θέμα? Μπαίνει και έτσι φυσικά, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση που αναφέραμε προηγουμένως, που είναι πιο προωθημένη εκεί που υπάρχει αυτό το σύστημα για το οποίο συζητάμε, μεταξύ της αγοράς και μεταξύ της παιδείας και της εργασίας. Όταν διαμεσολαβείται η παιδεία από την αγορά, υπάρχουν πολλαπλές στρεβλώσεις οι οποίες αντανακλώνται και στο αντικείμενο των σπουδών, ακόμα και στις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν μετά. Δηλαδή σκεφτείτε στο παράδειγμα που λέγαμε προηγουμένως για να προεκτείνω τη σκέψη του ακροατή σας, ο φοιτητής
ο οποίος από φυτά έχει να αποπληρώσει το φοιτητικό δάνειο και είναι στην ΧΙ φαρμακευτική εταιρεία, πέρα από το ότι θα έχει τη δέσμευση του προσανατολισμού, το προς το που θα πάει η έρευνά του, πέρα από το ότι θα έχει τη δέσμευση ως προς το αποτέλεσμα, σκεφτείτε και αν είναι πολύ εύκολο να οργανωθεί σε ένα σωματείο, να απεργήσει ή να ασκήσει, εν πάση περιπτώσει, τα δικαιώματά του και ιδιαίτερα τα συλλογικά δικαιώματά του. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο. Λέει ένα συμπατριώτη σα, ο Σάκης από Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουρουνδί, λέει, δεν νομίζω να υπάρξει μεγάλη διαφορά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν κάποιοι που ίσως μπορούν να σηκώσουν το κόστος των σπουδών στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούν να σπουδάσουν έξω. Το μόνο επικίνδυνο είναι το θέμα υποδομών. Αν υπάρξει δηλαδή πανεπιστήμιο που θα διδάσκει σε μια πολυκατοικία χωρίς εργαστήρια, βιβλιοθήκες κτλ. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων ξεκινάει πρωτίστως από τους καθηγητές που τα έχουν καταντήσει βιλαέτια τους. Καταρχάς, να σου πω, Σάκη μου, ότι αν μπορεί να σηκώσει κάποιος το κόστος σπουδών στην Ελλάδα, θα το δούμε. Αλλά πάντως δεν θα είναι η πλειοψηφία. Άρα αυτό πρόσβαση για όλους δεν ισχύει. Το λες μόνο σου. Ότι όσοι μπορούν να σηκώσουν. Το υπόλοιπο με τις υποδομές, εντάξει, δεν νομίζω τώρα σε πολυκατοικία. Αυτοί που θα έρθουν, τουλάχιστον από φανταχτεροσύνη, πώς να το πω διαφορετικά, θα το έχουν. Αυτό θα είναι τα φύκια, τα εξωτερικά. Το ζήτημα είναι μέσα τι θα γίνεται. Ελάτε, κύριε Κουρουνδί. Και έχετε κάνει βιλαέτια, λέει, και εσείς οι πανεπιστημιακοί, τα πανεπιστήμια, άρα ανοίξατε την πόρτα γι' αυτό, μου λένε εδώ. Σε αυτό, μάλλον και στα δύο ζητήματα, θα έλεγα ότι το πρώτο είναι ότι ίσως διαφοροποιημένος λίγο και από εσάς, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι καν και η εξωτερική όψη θα είναι τέτοια. Αν κρίνουμε από τα κολέγια τα οποία έχουν αρχίσει να ανθούν, έχω απέναντι από το σπίτι μου στην Εγνατία, τον κεντρικότερο δρόμο της, της Θεσσαλονίκης, μια πολυκατοικία στην οποία είναι το New York College. Ακριβώς πολυκατοικία όμως. Πώς είναι αυτή στην οποία μένω εγώ και εγώ διαμένουμε, είναι μια πολυκατοικία δίπλα, που είναι το υποτίθεται ισότιμο, μάλλον παρέχον ισότιμο πτυχίο, κολέγιο και μάλιστα Νέα Υόρκη κτλ. Δεν θεωρώ πολύ πιθανό να έρθει κάποιος, κάποιο ίδρυμα στην Ελλάδα και να φτιάξει εγκαταστάσεις σαν αυτές που είναι σαν το κάμπους του Αριστοτελείου ή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ακόμα και της Πανεπιστημιούπολης που έχετε εσείς στις Βούρτες, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά κτλ. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη εάν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι εδώ και τουλάχιστον 12 χρόνια, βάζω την περίοδο των, συγγνώμη, όχι 13-14 χρόνια, την περίοδο των μνημονίων, υπάρχει μια δραματική υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην, στην Ελλάδα. Τα λέμε δραματική, εννοούμε ακόμα και η οικονομία, στα φώτα, στο ρεύμα, στο, σε βασικές λειτουργικές ανάγκες. Για να μην αναφέρουμε το πώς πολλές φορές είναι τα κάμπους, πώς η καθαριότητά τους, τα κηλικία τους βουλιάζουν μέσα από εργολαβίες. Και αντί να κοιτάξουμε αυτά τα ζητήματα, αν μιλάμε για τις υποδομές, και να τα βελτιώσουμε, να τα κάνουμε καλύτερα, συζητάμε για το τι θα γίνει αν θα φέρουμε από την αλλοδαπή τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Να αναπροσανατολίσουμε άρα τη συζήτηση και να δούμε μετά, μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων πανεπιστημίων, τη συζήτηση, και θα έχουμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Και τελευταία φράση, επειδή αναφέρθηκε και αυτό σε σχέση με, με τους καθηγητές, πραγματικά υπάρχει ζήτημα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά προκαλώ τον ακροατή σας να σκεφτεί το εξής, ότι συνήθως, δεν λέω πάντα, αλλά συνήθως εκείνοι οι οποίοι επιχειρηματολογούν υπέρ των κυβερνητικών θέσεων στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι και εκείνοι οι οποίοι περισσότερο ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο προφίλ. Μια χαρά το είπατε. Αυτοί έχουν φτιάξει τα αποέδρας μονοφωνίας και βιλαέτια. Έχετε δίκιο άμα το ψάξουμε. Λέει εδώ ο Θάνος, η αγορά θα ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Σήμερα δεν βλέπουμε πτυχιούχους που δεν γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Καμιά αγορά δεν θα δεχτεί εκείνους
που δεν έχουν γνώση. Μισό λεπτό. Και έρχεται ο κύριος Νίκος και λέει, μήπως να ρωτήσουν όλοι αυτοί τον καθηγητή Ιωαννίδη του Στάνφορντ να μας πει τι σημαίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και αντικειμενική με επιστημονικές μεθόδους και τεκμηρίωση έρευνες. Ένα από τα σημαντικότερα αίτια της απαξίωσης στα στοιχεία που έχει δώσει ο Ιωαννίδης, που βιώνει η επιστημονική έρευνα διεθνώς, είναι ακριβώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπετε δύο κόντρα τοποθετήσεις εδώ. Είναι ωραίο και πραγματικά σας συγχαίρω που γίνεται αυτός ο διάλογος μέσα από την εκπομπή σας και που δίνεται αυτό το βήμα σε όλες τις απόψεις. Αυτό, να το πω παρενθετικά, θα έπρεπε να γίνεται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας και δυστυχώς δεν γίνεται ένας τέτοιος πλουραλιστικός διάλογος. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μύθος η άποψη πως η αγορά μπορεί πραγματικά να ανταπεξέλθει σε αυτό το καθήκον. Και λέω όχι μόνο από, στην παιδεία. Πάρτε επίσης για παράδειγμα τον τομέα της υγείας και πόσο ο ιδιωτικός τομέας της υγείας βλάπτει στην πραγματικότητα το δημόσιο σύστημα υγείας και πώς επιτείνεται η υποχρηματοδότηση του δημόσιου και πώς πολλές φορές το ίδιο το κράτος και η ίδια η κυβέρνηση ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το δημόσιο. Έχουμε δηλαδή εικόνες στις οποίες αυτό που λέει η κυβέρνηση για την παιδεία έχει λειτουργήσει. Και ξαναλέω, να θυμηθούν οι ακροατές και οι ακροάτριές σας την επιχειρηματολογία. Υπαρκτές παθογένειες του ΕΣΥ, φακελάκια, ράντζα κλπ. Κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Γίναν καλύτερα τα πράγματα στο ΕΣΥ? Όχι. Γίνανε πολύ χειρότερα. Αυτό θα γίνει και στην παιδεία. Μάλιστα. Μονοπόλια στις μεταφορές, μονοπόλια στις τηλεπικοινωνίες, όπως είπατε, μονοπόλια στην ενέργεια. Άλλαξαν χάρη του ανταγωνισμού, γίναν ιδιωτικά μονοπόλια και γίνεται πάρτι. Αλλά δεν βαριέσαι. Κοιτάξτε, εδώ έχετε ευθύνη, όχι εσείς προσωπικά, και όλοι οι ακαδημαϊκοί, μου το γράφει και συμφωνώ με το ΣΥΦΗ, που τόσα χρόνια δεν βγαίνετε στα κάγκελα, δεν τραβάτε χειρόφρενο και να εξηγήσετε στον κόσμο όλα αυτά που γίνονται, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, πώς έχουν φτιάξει ένα ωραίο αφήγημα με τις παθογένειες στο δημόσιο, που αν θέλετε τα ίδια τα κόμματα που κυβέρνησαν χρησιμοποίησαν το κράτος ως λάφυρο και στην ουσία κυβδηλίζαν το δημόσιο και τη λειτουργία του. Έτσι, τα ίδια αυτά κόμματα κουνάνε και τη δαχτύλα μετά στον κόσμο και λένε θα πάμε στον ιδιωτικό τομέα, καταλάβατε. Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελα να επιχειρηματολογήσω, ότι χρησιμοποιούν υπαρκτές παθογένειες για να επιχειρηματολογήσουν υπέρ αλλαγών οι οποίες αυτές τις παθογένειες θα τις εκτοξεύσουν, θα τις πολλαπλασιάσουν, θα τις κάνουν πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες. Αν είχαμε δυσκολία πρόσβασης μια φορά στο ΕΣΥ πριν από 15-20 χρόνια, τώρα έχουμε πολύ πολύ μεγαλύτερη. Αν δείτε το κόστος, τι πληρώναμε πριν από 15-20 χρόνια σαν δαπάνης υγείας ο καθένας και η καθεμιά από εμάς και το τι πληρώνει τώρα κάποιος ο οποίος θα χρειαστεί ιατρικές υπηρεσίες για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, θα δείτε ότι έχει πολλαπλασιαστεί και δεν έχει ανέβει η ποιότητα. Δεν έχει ανέβει η ποιότητα. Και αυτό ακριβώς είναι που θα γίνει και στην παιδεία. Γιατί σκεφτείτε, είναι και λογικό. Πείτε ότι εσείς ήσασταν εκείνος ο οποίος θα ήθελε, ο ιδιώτης ο οποίος θα ήθελε να συστήσει ένα παράρτημα ενός αλλοδαπού ιδρύματος στην Ελλάδα. Ειλικρινά πιστεύει κάποιος ο οποίος, κάποιος ακροατής ή ακροάτριά σας, ότι σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός, ο Βρετανός ή ο Γάλλος, θέλω να μορφώσω τα Ελληνόπουλα. Ας φτιάξω ένα παράρτημα πανεπιστημίου και στην Ελλάδα. Επιτέλους, γιατί δεν με αφήνετε να αφήσω τα παιδιά των Ελλήνων και των Ελληνίδων, δεν με αφήνετε να τα μορφώσω. Μάλιστα. Λέει εδώ υπάρχει πέρα κάποιος ο οποίος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Εάν βάλει το κέρδος θα το σκεφτεί διαφορετικά, αλλά μου λέει κάποιος εδώ και βάζει και την εθνική διάσταση, την οποία εγώ την ακούω. Έρχεται, λέει, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Τουρκίας, το Καντήρ Χας. Είμαστε okay? Ναι.
έρχεται και κάνει παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Και το παράρτημα το κάνει δίπλα στο λεγόμενο σπίτι του Κεμάλ, το προξενείο. Είμαστε εντάξει. Έχουμε θέμα. Δεν έχουμε. Λειτουργούν τα ιδιωτικά κριτήρια. Αυτό μου λέει εδώ. Άρα καταλαβαίνετε που πάει η κουβέντα. Ναι, η κουβέντα αυτή έχει πολλές διαστάσεις, γιατί ακριβώς όταν φεύγουμε από το τι σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο, μετά μπορεί να σκεφτεί ο καθένας οτιδήποτε. Μπορεί να σκεφτεί ένα άλλο κράτος, μπορεί να σκεφτεί ένας άλλος οργανισμός, παραδείγματος χάρη η Εκκλησία, η οποία είναι καθόλου αξιοσέβαστος οργανισμός, αλλά η οποία μπορεί να θελήσει και τους δικούς της λόγους να χρηματοδοτήσει ένα δικό της. Και άρα εκεί πώς θα συμβιβαστούν τα ζητήματα ακαδημαϊκής ελευθερίας. Υπάρχουν πολλές πτυχές τις οποίες μπορούμε να ανοίξουμε, αλλά νομίζω ότι το βασικότερο είναι αυτό το οποίο επισημαίνουν και οι περισσότεροι και οι περισσότερες ακροατές και ακροάτριες, ακριβώς δηλαδή η σύνδεση της παιδείας με την αγορά και κατ' επέκταση με την εργασία. Χαίρομαι. Αυτό νομίζω ότι είναι ο κρίσιμος κρίκος, που από εκεί και πέρα υπάρχουν φυσικά πάρα πολλές πτυχές και λεπτομέρειες που οφείλει να αναδείξει ο διάλογος. Κοιτάξτε κύριε Κουρουνδί, εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ότι εδώ είναι φλέβα. Έχετε ανάψει μια συζήτηση στο διαδίκτυο ήδη. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, πάλι από Θεσσαλονίκη. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, λέει κύριε Κουρουνδί, πάνω από το 50% των γιατρών και ειδικά των οδοντιάτρων επέλεξαν χώρες όπως η Βουλγαρία και η Σερβία για την εκπαίδευσή τους. Τους δέχτηκαν με μετάθεση τα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια με άτυπη ταρίφα 30.000 ευρώ. Αυτοί λοιπόν που είχαν χρήματα κατέλαβαν τις θέσεις στα κρατικά πανεπιστήμια παιδιών που πέρασαν με μόχθο. Για ποια αξιοκρατία μιλάμε? Εντάξει, και φταίει ο κύριος Κουρουνδής και οι πανεπιστημιακοί, γι' αυτό θα ρωτήσω εγώ. Ή το σύστημα που υπάρχει και δίνει αυτή την ευκαιρία? Για έλατε κύριε Κουρουνδή. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ο άνθρωπος δεν κατηγορούσε εμένα προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε δεν το γνώριζα γιατί είμαι και διαφορετικού κλάδου. Αλλά αυτό ακριβώς το οποίο, το παράδειγμα το οποίο αναφέρει, εφόσον ισχύει, είναι ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να βλέπουμε, γιατί αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος, να βλέπουμε την παιδεία σαν ένα δημόσιο αγαθό και όχι σαν ένα εμπόρευμα. Μάλιστα. Όχι σαν κάτι που αγοράζεται. Άλλος φίλος, άλλος φίλος. Είναι κάτι όπως σας είναι πάω μια... γρήγορα, γιατί έχω βροχή ερώτημα. Μου λέει, αποκλείεται κύριε Κουρουνδί να αρχίσει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τέτοιες λειτουργίες? Εντάξει, τώρα τι είναι, ΑΔΑΕ, είναι ο κύριος Κουρουνδής. Άλλος φίλος, ο Χρήστος. Όταν μπαίνει η αγορά, δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Οπότε φυσικά και δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι τέτοιο. Άλλος φίλος. Δεν πρόκειται να κατασκευαστούν υποδομές. Καλά το λέει ο κύριος Κουρουνδής. Θα έχουμε όμως παραρτήματα ιατρικών σχολών, όπου οι υποδομές είναι έτοιμες, ή σχολές όπου δεν απαιτούνται δαπανηρές υποδομές. Η πλειοψηφία των καθηγητών είναι όμοιροι κομματικών γραφείων, γι' αυτό δεν αντιδρούν. Η εξέλιξή τους δεν εξαρτάται μόνο από ουσιαστικά προσόντα. Οι πόροι πηγαίνουν σε συγκεκριμένα άτομα, μου λέει εδώ. Εδώ, κοιτάξτε, υπάρχουν και διαφορές από σχολή σε σχολή, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Αυτό το φαινόμενο πάντως της κομματικής με την ευρεία έννοια εξάρτησης πραγματικά υπάρχει και πραγματικά διευκολύνεται. Αλλά προσέξτε, τι προβλέπει, για να γυρίσω λίγο σε σχέση με την αρχική μας συζήτηση, το ίδιο το Σύνταγμα, τι είπαμε προηγουμένως, ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν πλήρη αυτοδιοίκηση. Και άρα αυτός ο κυβερνητικός ή ο κρατικός ευρύτερα δάκτυλος, τον οποίο επισημαίνεται και επισημαίνουν οι ακροατές σας, είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά καταστρατήγηση της ίδιας της συνταγματικής πρόβλεψης. Και προσέξτε, γίνεται κατά μείζωνα λόγο από αυτούς οι οποίοι επιχειρηματολογούν σε δεύτερη φάση, όπως είπαμε, υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Ο Αργύρης κάνει μια ωραία επισήμανση. Μπορεί, λέει, μήπως η κυβέρνηση να μας δώσει μια λίστα
Τώρα όμως, λέει, με ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια, μια που φέρνει το νομοσχέδιο και επίσης δεν έχω δει πουθενά να απαγορεύεται η μεταγραφή από ένα τέτοιο ιδιωτικό, μη κρατικό, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται? Αυτό είναι ζήτημα ρύθμισης στο νομοσχέδιο, το οποίο προτίθεται από ό,τι φαίνεται να υποβάλει προς ψήφιση η κυβέρνηση. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι ως προς το τι θα προβλέψει. Εκείνο το οποίο φαίνεται πάντως ότι θα κάνει, και θα ήθελα να το πω παρότι με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, επειδή επικαλείται η κυβερνητική επιχειρηματολογία μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει από το 2019 διατυπώσει μια ρητή επιφύλαξη λέγοντας του δικαιώματός της για επιβολή κάθε είδους περιορισμών ως προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν κρατικώς αναγνωρισμένα διπλώματα. Άρα υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο, από ό,τι φημολογείται, το τέμε αλφαγιώτα φυσικά, θα αρθεί από την κυβέρνηση ώστε να αρθούν και κάθε είδους περιορισμοί. Αυτή η επιφύλαξη την οποία έχει ήδη διατυπώσει η ελληνική κυβέρνηση σε προγενέστερο χρόνο. Αυτά θα τα δούμε σαν ζητήματα. Απλώς το λέω για να το έχουν υπόψη οι ακροατές και οι ακροάτριές σας. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα είναι το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσει. Λέει ο Σωτήρης και έρχεται στο πεδίο σας, στα νομικά. Ένα βασικό ερώτημα, λέει κύριε Κουρουνδή, που πρέπει κατά τη γνώμη μου να απαντηθεί είναι το εξής. Μπορεί να σταματήσει νομικώς αυτή η αντισυνταγματική κατάσταση που ετοιμάζεται? Αν όχι, τότε προφανώς δεν έχουμε και κράτος δικαίου. Εδώ είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα, από την άποψη πια ότι υπάρχει φυσικά η διαδικασία δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, παρεπιπτόντως, όχι ευθέως, δεν μπορείς να προσβάλλεις ένα νόμο για τη συνταγματικότητά του έτσι απλά, αλλά μπορείς μια κανονιστική πράξη η οποία αναφέρεται σε αυτό το νόμο να την προσβάλλεις, οπότε να φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια και ιδίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα έλεγα εξ αρχής ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το πόσο το Συμβούλιο, για τη στάση που θα τηρήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, με δεδομένο το ότι παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της επιβολής διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές, παρότι το άρθρο 16 προβλέπει ρητά πως όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Αυτό αφορά και την υπόθεση που αναφέρεται πριν για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δεν έκρινε ως αντισυνταγματική την επιβολή διδάκτων στα μεταπτυχιακά. Με μια ερμηνεία που μπορώ να την πω, αλλά φαντάζομαι ότι θα κουράσει τώρα και θα θέλει αρκετό χρόνο. Άρα έσπασε έτσι. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο γίνεται, με συγχωρείτε απλώς να το εξηγήσω, έχει να κάνει με το ότι είναι πολύ δύσκολο ένα δικαστήριο, ακόμα και ανώτατο δικαστήριο, να αμφισβητήσει μια κυβερνητική επιλογή πρώτου μεγέθους και να την και να κρίνει αντισυνταγματική μια νομοθετική διάταξη που έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια. Τα δικαστήρια στην Ελλάδα, καλός ή κακός, μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά δεν είναι ιδιαιτέρως τολμηρά στο να ακυρώνουν τέτοιου είδους κεντρικού χαρακτήρα νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσα από την ακύρωση κανονιστικών πράξεων. Νομίζω ότι από τα παραδείγματα που ανέφερα προηγουμένως προκύπτει αυτό. Λοιπόν, πάω σε δύο αιχμηρά σχόλια. Το ένα είναι από τη Σουηδία. Το στέλνει ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπινγκ. Καλημέρα, λέει.
στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, δεν πρέπει να συνεργάζονται με την αγορά? Όταν δεν μπορούμε όμως να το πετύχουμε έστω και για ένα τμήμα του δημόσιου πανεπιστημίου, θα μπορέσουμε να το κάνουμε και για τα άλλα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Και μιλάω, λέει, για την αγορά στην Ελλάδα. Ναι, η συνεργασία με την αγορά είναι ένα τεράστιο θέμα κατά τη γνώμη μου. Η παιδεία οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα από, από τις εκάστοτε προτεραιότητες της αγοράς. Διότι αν μπούμε στη διαδικασία να λειτουργεί με βάση τις εκάστοτε προτεραιότητες της αγοράς, τότε έχουμε αυτά τα φαινόμενα που ανέφερα προηγουμένως, και ως προς τον προσανατολισμό και ως προς το αποτέλεσμα της έρευνας. Είναι διαφορετικό ότι θα βγει πολιτικός, μηχανικός κάποιος ή αρχιτέκτονας ή οτιδήποτε, και μετά προφανέστατα αυτά τα οποία έχει μάθει στο πανεπιστήμιο θα τα χρησιμοποιήσει στην αγορά ή και στο δημόσιο τομέα επίσης. Έτσι, υπάρχουν μηχανικοί και στον δημόσιο τομέα. Και διαφορετικό να πούμε ότι η αγορά θα πρέπει να έχει λόγο στο προηγούμενο στάδιο, δηλαδή στο στάδιο της εκπαίδευσης, της παιδείας. Πάω σε ακόμη... Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Σαφές, δηλαδή, σαφές. Μην κουράζεστε. Ο καθένας μας σπουδάζει κάτι για να μπορέσει να δουλέψει μετά, προφανέστατα. Κύριε... Άλλο αυτό και άλλο να επικαθοριστεί από πριν το περιεχόμενο των σπουδών, ο προσανατολισμός των σπουδών από την αγορά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κοιτάξτε, κύριε Κουρουνδί, δεν θέλω να σας κουράζω, γιατί σας είπα για 20 λεπτά, αλλά είδατε πώς το πάνε οι ακροατές. Θα σας πάω όμως σε ένα αιχμηρό, αιχμηρότατο σχόλιο εδώ. Είναι του φίλου του Θωμά. Λέει, καλημέρα. Έλεος, γιατί μόνο δημόσια πανεπιστήμια και δημόσια σουβλατζίδικα και δημόσια πορνεία και δημόσια παγοντατζίδικα Σοβιέτ? Ας γίνουμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης, πολύ κακό το παράδειγμα με τη ΔΕΗ, κύριε Κουρουνδί. Είναι σαν να αναπολούμε τις καλές μέρες του ΠΑΣΟΚ. Ας είμαστε σοβαροί και να μην κρίνουμε φίλτρο το προσωπικό μας συμφέρον. Σε δύο επίπεδα να απαντήσω. Στο πρώτο, στο τελευταίο θα είμαι προκλητικός. Θεωρώ, παρότι δεν ανήκω σε αυτό το χώρο, αλλά πολύ καλύτερες από την άποψη που συζητάμε, έτσι, του τι πληρώναμε για την ενέργεια και του τι, πόσο ποιοτικές υπηρεσίες είχαμε, τις ημέρες της δεκαετίας του 80 σε σχέση με τα κίτρινο-πράσινο-κόκκινα τιμολόγια του σήμερα. Αυτό είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα μπορεί να το κρίνει ο καθένας όταν θα του έρθουν οι νέοι λογαριασμοί, αν η άποψη που εκφράζω εγώ ή εκείνη που εκφράζει ο ακροατής σας είναι προτιμότερη. Μου επιτρέπετε πριν πάτε στο πρώτο, γιατί μόνο δημόσια πανεπιστήμια, να πω κάτι. Και θα το επαναλάβω, γιατί μάλλον δεν γίνεται αντιληπτό. Οι παθογένειες των κομματοκρατούμενων καταστάσεων στους δημόσιους οργανισμούς δεν οφείλονται στους οργανισμούς ή στο δημόσιο χαρακτήρα τους, αλλά στο πώς τα κόμματα χρησιμοποίησαν διαχρονικά το κράτος ως λάφυρο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η ΔΕΗ, δημόσια κάποτε επιχείρηση ηλεκτρισμού, επί εθνάρχη πάλι Καραμαλή, έγινε δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, ενώνοντας πάνω από 180 ιδιωτικές εταιρείες τη δεκαετία του 50. Με αυτή τη ΔΕΗ η χώρα προχώρησε στον όποιο εξυγχρονισμό. Με αυτή τη ΔΕΗ η χώρα ως εγγύηση έπαιρνε δάνεια, γιατί τα ξεχνάτε ορισμένα πράγματα, και με αυτή τη ΔΕΗ είχες ελάχιστη εγγυημένη τιμολόγηση στο ρεύμα, διότι παρενέβαινε το κράτος. Τελειώσαν αυτά. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς, και είναι σε βάρος μας αυτά. Αυτό που αναπτύξατε μόλις τώρα με τη σκέψη σας είναι κάτι το οποίο το προσυπογράφω απόλυτα. Ως προς το πρώτο που θεωρώ ότι είναι κάπως πιο εύστοχο ως ερώτημα, θα έλεγα το εξής. Προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο οποίο, ανάμεσα σε κάτι το οποίο είναι μια εμπορική από την φύση της δραστηριότητα και σε κάτι το οποίο έχει διαφορετικό κανονικά, χαρακτήρα. Κανονικά, αλλά την κοινωνία την έχουμε θύσει ότι όλα πια πουλούνται και αγοράζονται. Δεν φταίει η κοινωνία γι' αυτό, να είμαι δίκαιος. Παραδείγματος χάρη, ο τομέας της ενέργειας, προσέξτε, έχει ένα χαρακτηριστικό παγωτό. Μπορείς να φας ή να μην φας ή σουβλάκι, μπορείς να φας ή να μην φας και δεν θα πεθάνεις. Είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, τώρα δεν θα φας με 5 ευρώ. Με 5 ευρώ ενέργεια, δεν θα όμως, φας σουβλάκι. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ ενέργεια δεν θα έχω στο σπίτι μου.
είναι κάτι το οποίο είναι ανελαστικό. Είναι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν τη βασική ανάγκη των ανθρώπων. Η στέγαση, η ενέργεια, η πρόσβαση στο νερό κτλ. Άρα αυτά σαν αγαθά, ακριβώς επειδή έχουν ανελαστική ζήτηση, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς αυτά, είναι διαφορετικό από κάποιον ο οποίος πουλάει αρώματα με τα οποία μπορεί να ζήσεις χωρίς να μην αγοράσεις ποτέ. Άρα έχει μια διαφορά το τι είναι το αγαθό και το τι είναι η δημόσια υπηρεσία. Γι' αυτό και λεγόταν παλιότερα, αν θυμάστε, ΔΕΚΟ, δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Γιατί έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα, αυτόν τον χαρακτήρα της κοινής ωφέλειας, τον οποίο δεν τον έχει το παγωτό. Άρα αυτή είναι η ενέργεια του παγωτού, η διαφορά του παγωτού από την ενέργεια. Θέλω να βάλουμε μία, στον προφορικό λόγο δεν γίνεται, αλλά μία τελεία νοηματικά, ρωτώντας σας και κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, γιατί και αυτό το κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης είναι μία ψηφίδα σε ένα ευρύτερο παζλ των κοινωνιών και πού οδεύουν με πολιτικές επιλογές. Τελικώς, δεν ξέρω αν είναι εποχή μεταδημοκρατίας όπως λέγεται, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγο καιρό τα πάντα θα είναι στη σφαίρα του ιδιωτικού. Τα πάντα. Τι μπορεί να αναπτύξει η κοινωνία ως αντίσωμα? Ξεκινώντας από το παράδειγμα για το οποίο συζητάμε σήμερα, για την παιδεία, να πούμε ότι η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και του χαρακτήρα της ως δημόσιου αγαθού έγινε από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από τους φοιτητές και τους καθηγητές το 2006-2007, όταν υπήρχαν οι αντίστοιχες προσπάθειες από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή τότε. Έχει μια ολόκληρη πορεία μέσα στον χρόνο, στις οποίες, εντός του οποίου χρόνου έχει διαφυλαχθεί, έστω και με πολλές ρογμές, ένας πυρήνας δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας. Αυτό είναι ζήτημα συσχετισμού δύναμης που θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεκινάμε από το ότι είναι κυβερνητική πρόθεση, θα ψηφιστεί, θα εφαρμοστεί. Θα υπάρξουν σίγουρα και ήδη έχουν ξεκινήσει να συζητιούνται οι αντιδράσεις από την πλευρά των φοιτητών, των εκπαιδευτικών και φυσικά όλης της κοινωνίας. Συνολικότερα θα πρέπει να δούμε πραγματικά αν αυτή η στροφή προς την αγορά, αυτό που έχει ονομαστεί νεοφιλελευθερισμός ή ιδιωτικοποίησης, αν μιλάμε πιο συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 90 και μετά, αν αυτό το μοντέλο έχει κάνει τις κοινωνίες μας καλύτερες ή χειρότερες. Αν τις έχει κάνει χειρότερες, δηλαδή πιο εκμεταλλευτικές, πιο άνισες από ό,τι ήταν, χωρίς να σημαίνει ότι τη δεκαετία του 80 ή του 70 ή πιο πριν ήταν παράδεισος, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και σε ποιες κοινωνίες θέλουμε να ζήσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε και αν, όπως λεγόταν παλιότερα στις διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης, θέλουμε οι άνθρωποι να είναι πάνω από τα κέρδη ή τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους. Έχουμε πλέον αρκετή εμπειρία σαν κοινωνία για το που οδηγεί η μία επιλογή και για το που οδηγεί η άλλη επιλογή. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με δύο επισημάνσεις. Η Βασιλική λέει εδώ, δεν χρειάζεται κύριε Κουρουμβή να μεταγραφούν οι σπουδαστές των ιδιωτικών στα δημόσια πανεπιστήμια. Η κυρία Κεραμέως επέβαλε ήδη με νόμο την ισοτιμία των πτυχίων αυτών των κολεγίων που λειτουργούν και τώρα με τα δημόσια. Έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ένας μηχανικός από αυτά θα σας κτίσει το σπίτι και είναι ίδιος με ένα μηχανικό του Μετσοβίου. Και ο Σωτήρης, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εχθές είπε να αγοράζεται όπλα, πολλά όπλα, δεν επηρεάζει το έλλειμμα. Μόνο αν δίνετε λεφτά σε παιδεία, υγεία και κοινωνική ανάπτυξη, θα ανεβαίνει το χρέος. Φτιάξτε βόμβες να σκοτώνετε παιδιά tax free, όχι όμως να μάθουν γράμματα. Για να απαντήσω στον άλλο κύριο, λέει, περί Σοβιετίας, ας αντιληφθεί ο ίδιος πρώτα που ζει. Και ο Νίκος, να σημειώσουμε πως στην Ελλάδα θα είναι τα πάντα ιδιωτικά σε λίγο καιρό, διότι σε άλλες χώρες παρατηρείται μια δειλή μετάβαση
κάποιων κρίσιμων τομέων πίσω στο δημόσιο χαρακτήρα τους, ώρα Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, κάνουμε αυτό που αποδεδειγμένα έχει αποτύχει αλλού και το ερώτημα είναι γιατί. Μήπως η στόχευση είναι άλλη, μήπως ο λόγος είναι πως μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε την αναδιανομή περαιτέρω του πλούτου προς τις ελίτ. Αυτές είναι τρεις επισημάνσεις ακροατών. Κύριε Κουρουνδί, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως. Σε αυτό που έλεγε η πρώτη κοπέλα, αναφέρθηκα αρχικά με το παράδειγμα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Υπάρχει πραγματικά μία ανισότητα ήδη από τον νόμο που ψηφίστηκε πρόπερση μεταξύ των ήδη στο επίπεδο της εισαγωγής στα κολέγια ή στα ΑΕΗ, και φυσικά υπάρχει η ισοτιμία των πτυχίων, άρα σημαίνει ότι ο μαθητής του 0 που έλεγε η κυβερνητική επιχειρηματολογία τότε μπορεί να πάει, αν έχει τα χρήματα η οικογένειά του, στο κολέγιο και να αγοράσει το πτυχίο, τα αγορασμένα πτυχία που έλεγε ένας άλλος ακροατής, ενώ το παιδί της φτωχότερης οικογένειας δεν μπορεί, και αυτό επίσης έχει οδηγήσει, να προσθέσω, πολλά τμήματα σε ασφυξία. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με την τάση, είναι πραγματικό αυτό το οποίο περιέγραφε ο τελευταίος ακροατής σας. Θα είμαστε βέβαια αρκετά μακριά ακόμα από την αντιστροφή αυτής της τάσης. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έλεγε ο δεύτερος φίλος, κινείται συνολικά δυστυχώς σε μια τέτοια κατεύθυνση. Άρα δεν είναι ένα ελληνικό μόνο φαινόμενο. Είναι ότι όμως η Ελλάδα σε πολλές περιπτώσεις πρωτοστατεί με αρνητικό τρόπο σε κάποιες από αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει διεθνώς. Στην Ελλάδα είναι ότι όλη η τιμή του ρεύματος προσδιορίζεται με βάση αυτό, ενώ σε άλλες χώρες μόνο ένα μικρό ή μεγαλύτερο της ποσοστό. Άρα σε κάποιες περιπτώσεις η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί και πρωτοπορία εντός εισαγωγικών σε αυτές τις αλλαγές προς το χειρότερο. Συνολικά, σε σχέση με αυτό που έλεγε ο τρίτος ακροατής, πραγματικά θα πρέπει να δούμε τον προσανατολισμό των κοινωνιών μας. Δηλαδή, αν η παιδεία, η υγεία, για να μην πω περισσότεροι συγκοινωνίες, είναι εμπορεύματα, τότε θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι για να πούμε ότι η ίδια η ανθρώπινη ζωή συνολικά, γιατί από αυτά αποτελείται, είναι ένα εμπόρευμα, και θα πρέπει να μπούμε σε συζητήσεις σαν αυτές που έκανε ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Αργεντινής, ο Μιλέι, που έλεγε ότι να δούμε και την παιδική εργασία, να δούμε και το εμπόριο ανθρώπινων οργάνων. Αυτά υπόθηκαν από τον άνθρωπο που εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Δεν έχει πάτο αυτή η συζήτηση. Μπορεί να φτάσει οπουδήποτε. Και αυτά που εμφανίζονται τώρα ως εξυγχρονισμός και 21ος αιώνας είναι στην πραγματικότητα εξοραϊσμένες μορφές του 18ου και του 19ου αιώνα. Χαράλαμπος Κουρουνδής, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια συζήτηση που παραπήρε, η αλήθεια είναι, αλλά είχε ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον το έκαναν και οι επισημάνσεις του και οι τοποθετήσεις και οι κόντρα τοποθετήσεις των ακροατών, και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρουνδί. Καλή σας ημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ προφανές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστως, και την καλημέρα μου στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Να είστε καλά.